Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Νότιο Πύλιο και συγκεκριμένα στη Μυλίνα. Πριν από λίγες ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα, το συνεργείο μας, ο συνάδελφος ο Γιώργος Λαμπράκης μαζί με τον Λουκιανό Λάκη είχαν βρεθεί στην περιοχή και καταγράψαν αυτές τις εικόνες. Ήταν εικόνες που μας είχαν σοκάρει όλους από το αποτέλεσμα αυτής της πλημμύρας. Ήταν τεράστιες οι ζημιές που είχαν υποστεί οι κατοικίες αλλά και οι επιχειρήσεις, καθώς και οι υποδομές της περιοχής, του οδικού δικτύου και συγκεκριμένα στο παραλιακό μέτωπο. Πάμε όμως τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η εικόνα σήμερα. Η εικόνα που έχουμε σήμερα, αυτές είναι οι εικόνες που μας έχουν στείλει κάτοικοι της περιοχής από το παραλιακό μέτωπο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα φερτές ύλες που δεν έχουν συγκεντρωθεί και έχω ζητήσει να είναι μαζί μας ένας κάτοικος της περιοχής, ο κύριος Χρήστος Κωστάκης και μέλος δράσης πολιτών, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα και γιατί έχουμε φτάσει τόσες ημέρες μετά και δεν έχει βρεθεί μια λύση και οι αρμόδιοι δεν έχουν επέμβει. Θα βλέπουμε ταυτόχρονα, γεια σας κύριε Κωστάκη, θα βλέπουμε ταυτόχρονα και τις εικόνες και τις φωτογραφίες που μας έχετε στείλει από χθεσινές λήψεις που έχετε κάνει. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση. Η κατάσταση, καλησπέρα αρχικά και ευχαριστώ για την... Εμείς που είστε μαζί μας. Ήθελα αυτό που βλέπετε στην εικόνα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ μικρό και πολύ ελάχιστο μπροστά στην πραγματική εικόνα. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ περιγραφικό βίντεο. Η κατάσταση της Μυλίνας και γενικά των όλων περιοχών, τώρα βλέπετε από τη Μυλίνα εδώ πέρα, είναι μπορώ να πω τραγική. Αυτά όπως τα μπάζα είναι... υπάρχουν ακόμα δηλαδή σε περιοχές και δεν έχουν μαζευτεί από το Δήμο ή από την περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος είναι ο αρμόδιος. Προφανώς το έχετε ψάξει και θα μας πείτε. Ακριβώς. Έχει καθαριστεί λοιπόν το παραλιακό μέτωπο που ήταν το βασικό κομμάτι και αυτό καθαρίστηκε ως επιτοπλίστων με την ενέργεια και την βοήθεια των εθελοντών και οι παράλληλοι δρόμοι και κάθετοι δρόμοι που είναι στο χωριό είναι στην κατάσταση που βλέπετε. Δεν έχει συμμετέχει πλέον ο Δήμος, ειδικά μετά την εκλογική μονομαχία. Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, Πλέον δήλωσε ανήμπορος να συμμετέχει και να βοηθήσει στην κατάσταση του καθαρισμού. Μηχανήματα δεν υπάρχουν, έχουν αποσυρθεί. Βλέπετε κάποιες καταστάσεις, κάποια μπάζα που τραβήχτηκαν, έχουν τραβηχτεί στους πίσω δρόμους, έχουν μπει μέσα σε οικίες ανθρώπων οι οποίοι παραπονιούνται έντονα και έχουν προχωρήσει και θα σας πω και λίγο παρακάτω σε μια διαδικασία καταγγελιών προς όλους τους αρμόδιους φορείς. Περιφέρεια, δήμους, λιμενικό κλπ. Και πραγματικά η κατάσταση δεν είναι μόνο άσχημη, παραμένει άσχημη και θα γίνει ακόμα χειρότερη γιατί έρχεται χειμώνα. Έτσι. Κύριε Κωστάκη, να σας ρωτήσω, δηλαδή οι κάτοικοι της περιοχής έχουν απευθυνθεί αρχικά, όπως είπατε, στην περιφέρεια και δήλωσε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει? Ναι, μάλιστα κατά δήλωση του Προέδρου της Μυλίνας δεν μπορούσε να βρεθεί, η κυρία Κολυνδρίνη ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να βρεθεί χώρος εναπόθεσης των απορριμμάτων, των μπάζων κλπ. Έχουν μπει ήδη, άμα βλέπετε, άμα δείτε στο βίντεο αυτό που δείχνετε κιόλας, παρακάτω είναι το δημοτικό πάρκινγκ, ένα παλιό δημοτικό πάρκινγκ πάνω στην παραλία. Έχουν τοποθετηθεί εκεί και έχουν σχηματιστεί μικροί σκουπιδότοποι και μεγάλοι σκουπιδότοποι, οι οποίοι κάνουν και πιο δύσκολο το έργο και τη διαμονή των κατοίκων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι υγειονομική βόμβα αυτή, κύριε Κωστάκη. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο το μέτωπο με τις λάσπες κλπ. Τα σκουπίδια κλπ. Είναι και η ίδια είναι η θάλασσα μέσα, το οποίο... Υπάρχουν ακόμα αυτοκίνητα μέσα στο βυθό του Παγασιτικού στην περιοχή? Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα σε όλη την περιοχή. Και εκεί πρέπει να γίνει μια διαδικασία ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία. Δεν μπορούν να βγουν τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που κάνουν το συγκεκριμένο έργο. Ήδη μάλιστα με την κίνηση αυτή των πολιτών που έχουμε κάνει, έχουμε απευθυνθεί και έχουμε προτείνει το σχέδιο και έχουν λάβει γνώση και η περιφέρεια,
Πάμε να δούμε λίγο αυτό που περιγράφεται. Πρόκειται για ένα αίτημα το οποίο έχουν υπογράψει 300 κάτοικοι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτό που βλέπουμε. 400, φτάνουμε στους 400. 400, πολύ ωραία. Και το έχετε στείλει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας, στο Λιμεναρχείο Βόλου και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών του και Βόλου. Στο Δήμο Νοτιού Πηλίου. Και στο Δήμο του Νοτιού Πηλίου, φυσικά δεν ξέρω αν το παρέλειψα. Δηλώνετε την αγανάκτησή σας για την καθυστέρηση που υπάρχει, για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, αλλά και γενικότερα ζητάτε μία βοήθεια από ό,τι καταλαβαίνω, από όποιον είναι υπεύθυνο. Ακριβώς. Είναι κάποια αιτήματα που περιγράφουμε, τα οποία είναι τα αρχικά βασικά αιτήματα για να έρθει σε μια στοιχειώδη καλή κατάσταση περιοχή. Δεν μιλάμε για να φτάσουμε στο επίπεδο που ήμασταν πριν την καταστροφή. Μιλάμε να αρχίσει να έρχεται περίπου στο επίπεδο της φυσιολογικής ζωής και να μπορέσουν να λειτουργήσουν και τα καταστήματα, στο πούμε, φτάνοντας τώρα προς το Πάσχα. Δεν μιλάμε για καλοκαίρι οτιδήποτε. Ναι, καταλαβαίνω. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν αυτά τα καταστήματα σε όλες τις περιοχές, όχι μόνο στη Μυλίνα. Πλέον έχει αλλάξει το τοπίο, έχει αλλάξει η κατάσταση. Μηχανήματα δεν υπάρχουν μέσα στα καταστήματα. Τα σπίτια δεν υπάρχουν. Υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι άδεια πλήρως. Έχουν παρασυρθεί πλήρως από οι οικοσυσκευές κλπ. Από τη θάλασσα. Τα ίδια τα σπίτια στα ρέματα πίσω έχουν παρασυρθεί. Υπάρχουν σπίτια που έχουν φύγει από την πλάκα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Και το άσχημο είναι και ότι δεν έχουν καθαριστεί πλέον και τα ρέματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή τα ρέματα που θα έπρεπε να ήταν η βασική προτεραιότητα δεν έχουν καθαριστεί. Είναι ακόμα μπαζωμένα και κάποια σημεία έχουν ξαναμπαζωθεί. Οπότε σε ανάλογη κατάσταση, βροχή ή οτιδήποτε, θα πλημμυρίσουν πάλι. Μάλιστα. Κύριε Κωστάκη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε μαζί μας και είχαμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε τα προβλήματα της περιοχής. Θα παρακολουθούμε το θέμα και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε αν πάρετε κάποια απάντηση μετά από αυτή την κίνηση που κάνετε ως πολίτες ή στο επανειδήν. Βεβαίως και ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Θα σας κρατούμε ενήμερους για την όλη διαδικασία και γιατί υπάρχει τεράστιο θέμα. Πραγματικά. Αυτό είναι το βασικό. Κύριε Κωστάκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.